βαρύ είναι το πλήγμα για την τοπική οικονομία, με τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου να έχουν ανοίξει εδώ και μέρες τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, όμως πελάτες βλέπουν με τα κιάλια. Εν μέσω της καραντίνας, οι ηλεκτρονικές αγορές είχαν την τιμητική τους, όμως τώρα, στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για επανεκκίνηση της οικονομίας, οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών δηλώνουν ότι με δυσκολία μπορούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η οικονομία είναι σε μια πολύ χαμηλή ρευστότητα. Η κοινωνία δεν μπορεί με την ρευστότητα που έχει να στηρίξει το λιανικό εμπόριο και γενικότερα την οικονομία. Και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ανοιγμένοι, ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο, γιατί είναι μεν ο κόσμος κατεβαίνει στην αγορά. Είναι ωραίες ημέρες και ηλιόλουστες μέρες, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα να στηριχθεί το λιανικό εμπόριο και οι αγορές. Οι Ηρακλειώτες επιλέγουν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της πόλης, βγαίνοντας μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός σπιτιού. Δεδάλου, δικαιοσύνης, λιοντάρια σφίζουν από ζωή λίγο μετά την καραντίνα. Λίγες ημέρες αφότου άνοιξαν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, τα ταμεία των μαγαζιών φαίνεται πως δεν έχουν δει άσπρη ημέρα. Οι Ηρακλειώτες κατεβαίνουν στο κέντρο, αλλά οι αγορές τους φαίνεται να είναι πολύ επιλεκτικές. Αν χρειαστώ κάτι θα κατέβω να ψωνίσω, δεν θα διστάσω. Και τοπικά, ναι, και γενικά. Ό,τι χρειάζομαι ψωνίζω. Χωρίς λόγο για βόλτα δεν θα κατέβαινα και να μπαίνω στα μαγαζιά έτσι. Καλύπτουμε και τις ανάγκες μας με τον κορονοϊό, Εντάξει, κάποια πράγματα τα χρειαζόμαστε τώρα. Προσεκτικά, ναι. Επιλεκτικά, κάποιες απαραίτητες αγορές θα τις κάνουμε. Ψωνίζετε. Ό,τι μπορούμε και ό,τι χρειαζόμαστε. Ναι, μόνο την τοπική οικονομία. Πριν λίγο περίμενα στη σειρά και μετά μπήκαμε τη σειρά μου. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε όλοι. Αυτό που ζητά ο εμπορικός κόσμος της Κρήτης είναι να εφαρμοστούν άμεσα τα μέτρα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση υπό το φόβο του λουκέτου. Μάλιστα το γεγονός ότι ανέκαθεν τη θερινή περίοδο οι τουρίστες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα του νησιού και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αυτοί δεν έχουν έρθει ακόμα, πολλοί έμποροι κάνουν λόγο ακόμη και για χαμένους μήνες. Ιδιαίτερα ορισμένες επιχειρήσεις που πραγματικά είναι σχετισμένες με τον τουρισμό άμεσο και έμεσο, θα έχουν μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση αυτά τα οποία έχει προαναγγείλει να εφαρμοστούν και να εφαρμοστούν προς αυτούς που ουσιαστικά έχουν προβλήματα μέσα από αυτό το μεγάλη οικονομική κρίση. Πάντως τα μαγαζιά αναγράφουν στις βιτρίνες τους το ανώτατο όριο πελατών που μπορεί να μπει στο χώρο, ακόμη και αν όπως υποστηρίζουν οι έμποροι, οι πολίτες προτιμούν συχνά απλά να χαζεύουν.